Η ομηρική περιγραφή για τον καλοπισμό της Ήρας στο Ξύ της Ιλιάδος μας προσφέρει μια μοναδική εικόνα, μέσα από την οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία του καλοπισμού σε όλα του τα στάδια, στην αρχαιότητα αλλά και διαχρονικά. Το λουτρό, τη χρήση αρωμάτων και αλυφών, την περιποίηση του προσώπου και του σώματος, την κόμωση και τέλος την ένδυση και τον στολισμό. Και μέσα μπήκε και έκλεισε τη στιβωμένη θύραν, και πρώτα όλο το σώμα της το χαριτοπλασμένο, με αμβροσίαν εύμορφα καθάρισε και αλήφθη, λάδι άφθαρτο, γλυκότατο, με μοίρα ευωδιασμένο. Μόλις εκείνο αναδευθεί στα δώματα του Ολύμπου, γη και ουρανός μας χοβολούν από τη γλυκιά πνοή του. Το ωραίο σώμα ως άλυψε και κτένισε την κόμην, έπλεξε με τα χέρια της τις άφθαρτες πλεξίδες, που από την θείαν κεφαλήν λαμπρές εκυματίζαν. Κενδύθη αμβρόσιο φόρεμα, όπου τις είχε κάμει, η Αθηνά με πάμπολες εικόνες πλουμισμένο. Και το είχε κλείσει με χρυσές περώνες προς το στήθος, και ζω στη ζώνη που εκατόν είχε τριγύρω κρόσες. Και σκουλαρίκια πέρασε στις τρύπες των αυτιών της, τριόφθαλμα, πολύτεχνα, που αστράφταν όλα χάρη, και φόρεσε σε πτήθεά της κεφαλής μαντήλα, ωραίαν ολοκένουργη, που είχε του ηλιού τη λάμψην, και σάνδαλα προσέδεσε στα πόδια της ωραία.